που ήρθε κατευθείαν από το Βόλο. Δημιουργίες έγινε, εμείς είμαστε ξεπόλυτοι στα αγκάθια. Διότι ως οργανισμός πλέον και ως εμείς που ασχολούμαστε με την αστυνόμευση αυτού του χώρου της Ελλάδος, έχουμε εντελώς άγνοια από όλη αυτή τη συνθήκη. Μάλιστα. Και πιστεύω και όσοι αυτοί που θα ασχοληθούν και ασχολούνται με τα αστυνομικά δρόμενα της χώρας δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση, ώστε για να αποδώσουν ή να κρίνουν αν έχει τα υπέρ και ποια είναι τα κατά αυτής της συνθήκης. Εσείς τι λέτε, κύριε Μακρύ? Κάτι τέτοιο θα έλεγα κι εγώ. Απλά να επισημάνω ότι κάθε κράτος, έθνος, οριοθετεί τον πολιτισμό του. Εάν τα αφήσουμε όλα ανοιχτά, θα ισοπεδωθούν όλα, θα εξαφανιστεί ακόμη και ο πολιτισμός μέσα από αυτό το άνοιγμα. Γιατί κατάργηση των συνόρων, κατάργηση των πάντων και όλα θα ελέγχονται από έναν, από ποιον. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω, το διατάφτα της σημερινής εκδήλωσης στη Βουλή και βεβαίως στη Βουλή, όπου στρίμωξε στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη, ο οποίος για πρώτη φορά έχασε την ψυχραιμία του. Να αλλάξουμε σελίδα, αφού πρώτα σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως ο συνάδελφος δημοσιογράφος, στην εκπομπή του Νέα Ελπίδα θα πει περισσότερα για όσα έγιναν χθες το βράδυ στη Βουλή. Να δούμε τώρα τον χορηγό της εκπομπής Κάθε Μέρα Παντού και βεβαίως αμέσως μετά στο 937.000, 937.000 και με τη δική σας συμμετοχή η συνθήκη Σέγγεν που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου του 1997. Διότι με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων το 70% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται και αξιοποιείται, ενώ στο υπόλοιπο 30% γίνεται ειδική επεξεργασία και έτσι από πάνω φυτρώνει πάρκο. Το είδα και σύντομα θα το δείτε κι εσείς στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Τέρμα στις χωματερές. Ενιαίο σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Μέρος δεύτερον της εκπομπής Κάθε Μέρα Παντού. Μιας εκπομπής που η δική σας η αγάπη 33 ολόκληρα χρόνια, ας το πούμε κι εμείς μια φορά, την έχει φέρει και την κρατάει στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης από την ΕΡΤ και σήμερα τα τελευταία 4 χρόνια στο Τελεσίτη. Σέγγεν. Συνθήκη Σέγγεν. Είδατε τι έχει γίνει με αυτή τη συνθήκη. Παρόλα όμως τα όσα συμβαίνουν, παρά τις διαμαρτυρίες των πιστών, παρά τις συγκεντρώσεις, εφαρμόζεται πλέον κανονικά και στη χώρα μας από 1η 12 του 97, πριν από λίγες μέρες. Για τη συνθήκη Σέγγεν έχουμε καλέσει, και είναι χαρά σε μένα να φιλοξενώ, 2 ιερείς. Τους λέω ιερείς εγώ, παρά το γεγονός ότι είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Της Ιεράς Μονής, αν λέω κάτι λάθος θα μου το διορθώσετε, πατέρα Νεκτάριε, Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Στο Τρίκορφο Φωκίδος. Στο Τρίκορφο Φωκίδος που ήρθατε κατευθείαν και έχω χαρά να σας φιλοξενώ στην εκπομπή σήμερα. Δίπλα στον πατέρα Νεκτάριο είναι ο πατήρ Μάξιμος, πολύ γνωστός σας και πολύ γνωστός και καλός φίλος πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κοντώνη. Να ξεκινήσω με εσάς, πατέρα Νεκτάριε. Συνθήκη Σέγγεν. Τι εννοούμε σήμερα και γιατί τόσο αγώνα κάνετε εσείς? Θα ήθελα να πω, κύριε Κοντώνη, καταρχάς πριν ξεκινήσουμε, ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι είναι η συνθήκη Σέγγεν. Διότι η συνθήκη Σέγγεν δεν είναι κυρίως το 666. Νομίζω έχει διαγραφεί πλέον. Έχει δεν έχει διαγραφεί. Δεν έχει. Υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει, θα τα πούμε κάτω τώρα, αλλά δεν είναι κυρίως όμως το 666 μέσα στη συνθήκη Σέγγεν. Θα ήθελα να αναφερθώ με ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός στους αγαπητούς τηλεθεατές αλλά και σε εσάς. Το παράδειγμα ήταν από ένα βασιλιά και μια βασίλισσα. Ίσως το έχετε ακούσει το ανέκδοτο, που η βασίλισσα επέμενε από το βασιλιά έστω και για ένα 24ωρο να κυβερνήσει το βασίλειο. Ο βασιλιάς της έλεγε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν μπορείς. Εκείνη επέμενε σε γυναίκα μέχρι ότου τον έσκασε τον άνθρωπο
Και αφού τον έσκασε, τη λέει, για 24. Η υπομονή της γυναίκας, μάλλον η επιμονή της γυναίκας. Κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, για ένα 24ωρο να και της παρέδωσε ανεφόρον το σκύπτρο και τη σφραγίδα του βασιλείου να κυβερνήσει. Μόλις λοιπόν η βασίλισσα παίρνει το σκύπτρο και τη σφραγίδα ανεφόρον, δεν ετέθηκε κανένας όρος, η πρώτη εντολή της ήταν: φυλακίσατε τον βασιλέα. Πρώτο βασιλικό διάταγμα. Δεύτερο βασιλικό διάταγμα: αποκεφαλίσατε τον τέως βασιλέα. Και έμενε και κυβερνούσε μόνη της. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε. Με τα λόγια αυτά που είπατε και βεβαίως τηλεθεατές που κατάλαβαν αρκετά καλά τι εννοείτε, έχω την εντύπωση ότι δώσατε όλη την υπόθεση Σέγγεν. Όλη την υπόθεση, ακριβώς, εκεί βασίζεται. Διότι η Σέγγεν δεν είναι απομονωμένη καταρχάς από το Μάστριχ. Είναι παιδί του Μάστριχ η Σέγγεν. Με το Μάστριχ έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Η βασίλισσα, η Ευρώπη, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, από το βασιλέα που ήταν αυτόνομος, που ήταν ανεξάρτητος, του ζήτησε τη σφραγίδα και το σκύπτρο. Ανεφόρον. Και εμείς και όλα τα 15 κράτη-μέλη της ΕΟΚ παρέδωσαν ανεφόρον όλη τη δύναμη με το Μάστριχ στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες υπάρχει κάποιοι κύριοι. Εδώ είναι με μερικά πλάνα, πατέρα μας, ναι, από τη συγκέντρωση που έγινε 9 του μηνός Ιουνίου, έτσι. 1997 η καθοριστική συγκέντρωση, ναι. Που άλλαξε το ρουν των πραγμάτων, ακριβώς, θα έλεγα, για τη συνθήκη Σέγγεν. Να δούμε τι άλλα έχει εδώ, να μας πει ο Νεκτάριος και αμέσως μετά εσείς, πατέρα Μαξέ. Λοιπόν, το Μάστριχ λοιπόν, πήραν οι Βρυξέλλες τη δύναμη από όλα τα κράτη. Έτσι λοιπόν, ώστε αφού πήραν από όλα τα κράτη τη δύναμη, μπορεί πλέον οι Βρυξέλλες να διοικούν. Και γι' αυτό ακριβώς έρχονται κοινοτικές εντολές πλέον. Βλέπετε ότι η ΕΟΚ εντέλεται. Ποιος εντέλεται? Εντέλεται ο αξιωματικός προς το στρατιώτη. Να κάνω εγώ τον συνήγορο της άλλης πλευράς. Να τον κάνετε. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη, πατέρα? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα επιμείνω ότι είμαστε ανεφόρον. Εσείς παραδίδετε τον τηλεοπτικό σταθμό σε μένα ανεφόρον. Την εξουσία του. Μάλιστα. Μου τον δίδετε? Κατάλαβα τι εννοείται. Βεβαίως δόθηκε, θα δοθεί. Βέβαια. Και με συγκεκριμένους όρους. Εδώ λοιπόν εμείς είχαμε το σύνταγμά μας, το οποίο... Μα δεν καταργείται, καταργείται. Βέβαια. Το κοινοτικό δίκαιο και οι κοινοτικές εντολές υπέρχεται του κοινοτικού δικαίου. Επειδή έχουμε πάρα πολλές γραμμές, από ό,τι με πληροφορούν, να ολοκληρώσω πριν βγούμε. Έχει ανάψει το τηλεφωνικό μας. Πριν βγούμε στις γραμμές. Για να μιλήσει και ο πατέρας Μαξιμός. Από τη μία παίρνει την εξουσία το σκύπτρο και διατάσσει. Και η πρώτη εντολή που είναι συλλέξτε πληροφορίες για όλους τους ανθρώπους της Ευρώπης. Αυτό είναι δηλαδή, όπως το λέτε τώρα εσείς, η συνθήκη Σέγγεν. Άρα λοιπόν το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό μου λέτε τώρα. Ή κάνω λάθος? Πήρε την εξουσία η Ευρώπη, ναι, και σαν πρώτη εντολή εκδίδει τη Σέγγεν που λέει συλλέξτε πληροφορίες. Για όλους τι τους θέλει τις πληροφορίες? Μέχρι λεπτομερίες. Αναφέρει το προεδρικό διάταγμα εδώ πέρα ότι θέλουν στα ευαίσθητα δεδομένα ακόμα ποια είναι η φυλετική σου προέλευση, η θρησκευτική σου, η φιλοσοφική σου πεποίθηση, η υγεία σου, η κοινωνική πρόνοια, η ερωτική σου ζωή, η υγεία, αν ανήκει σε συνδικαστική οργάνωση. Τα πάντα ρωτάει να πληροφορηθεί, τα πάντα μέχρι λεπτομερίας. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να παίρνει την εξουσία στα χέρια του και το πρώτο που κάνει, εκδίδει ένα νομοσχέδιο της Σέγγεν, ένα νόμο, και ζητάει αμέσως τις πληροφορίες. Εδώ σημαίνει ότι βαδίζουμε χωρίς όρους. Γιατί προστατεύεται πλέον η ελευθερία. Χαίρομαι που σας ακούω σε αυτά. Είχα ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια για τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Διαπιστώνω ότι όντως έτσι είναι, πατέρα Μάξιμε. Και βεβαίως να έρθω σε εσάς τώρα. Ή μάλλον να πάμε να δώσουμε το λόγο στους τηλεθεατές. Και αμέσως μετά έχουμε γραμμές στο 937.000 με τη δική σας συμμετοχή. Να κάνετε τα δικά σας ερωτήματα, πάντοτε με σεβασμό όμως, έτσι, και με κοσμιότητα, όπως αρμόζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Κάθε Μέρα Παντού. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Κοντονή, χαιρετίζω τους προσκυμμένους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι είναι αγωνιστές μαζί με τον Τελεσίδη, τον Πάτερ Μάξιμο, τον Πάτερ Μουλατσιώτη, τους οποίους ακολουθούμε και τον Τελεσίδη.
και το εξής, χρόνια από το 86 γίνονται αγώνες, αλλά εδώ το κύριο Καζαφέρης έλαβε μέρος στις ΣΕΚΕΡ, αλλά έπρεπε, δεν έπρεπε να έτσανε προχτές τον πήρα κάτω. Είχαμε στείλει συνεργείο, ακούτε με, ακούτε με. Ένα λεπτό, είχαμε στείλει συνεργείο, δείξαμε και θα δείξουμε αμέσως μετά θέματα. Και ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, μην ξεχνάτε, αλλά και εγώ, ακούτε με, ένα λεπτό, σας άκουσα με προσοχή. Είναι βουλευτής, έχει πάρα πολλά θέματα στη Βουλή. Όλοι οι άλλοι εμείς αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα και βεβαίως με προτεργάτη τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Και βεβαίως το συνεργείο μας, το Telecity, ήταν παρόν στην εκδήλωση που έγινε στον ΠΙΕΑ, στην πλατεία Κοραή. Θα δείξουμε αμέσως μετά ορισμένα πλάνα και το ρεπορτάζ του συνεργάτη. Νομίζω ότι ο κύριος Καρατζαφέρης ήταν ένας από τους πρώτους πρωταγωνιστές. Προτεργάτης, γι' αυτό είπα, κατά τη συνθήκη ΣΕΚΕ. Και είχαμε κάνει και τη δεύτερη εκπομπή στο Πανελλήνιο. Η πρώτη εκπομπή ήταν η δική μου στο Τηλετόρα, η Φωνή του Πατρακομμά, και αμέσως μετά η δεύτερη εκπομπή που με κάλεσε ο κύριος Καρατζαφέρης, κάναμε τη δεύτερη εκπομπή στο Πανελλήνιο για τη συνθήκη Σέγγεν. Και ήταν ένας από τους ολίγους βουλευτές μέσα στην, μαζί και με άλλους βέβαια, όπως ο κύριος Καμένος, ο κύριος Γιακουμάτος, αλλά και άλλους βουλευτές, οι οποίοι αντέδρασαν στεναρά και δυναμικά κατά της αντισυνταγματικής αυτής και καταπτύσσης του συνθήκη Σέγγεν, η οποία παραβιάζει βάναυσα, το τονίζω αυτά, και την προσωπική μας ελευθερία και τα ανθρώπινά μας δικαιώματα. Δηλαδή σε λίγο καιρό, κύριε Κοντονή, προσωπική μας ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι παρελθόν. Ο πατήρ είναι Δεν μπήκαν οι όροι. Δεν μπήκαν οι όροι να προστατευτεί. Και σήμερα που γιορτάζετε, νομίζω, τα ανθρώπινα δικαιώματα γιορτάζονται σήμερα. Έτσι, δεν είναι. Και, άρα είμαστε και πολύ επίκαιροι. Σε ευρωπαϊκό και κοινοτικό επίπεδο δεν έχουν προστατευτεί δύο πράγματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός στη θρησκευτική ελευθερία. Και γεννάται το ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση δεν απαιτεί, εμείς δεν ζητούμε να βγούμε έξω από την ΕΟΚ, δεν ζητούμε να καταργήσουν συνθήκες ή οτιδήποτε υπογράφουν, να μας κατοχυρώσουν όμως τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Διότι αυτή τη στιγμή, βάσει του Μάστριχ, δόθηκε εντολή να βγουν έστω ταυτότητες. Βάσει του Μάστριχ δίνουν εντολή και θα καταργηθεί, προηγουμένως είχατε τους αστυνομικούς μια ωραία συζήτηση. Καταργείται η ελληνική αστυνομία. Έχει το δικαίωμα η Ευρώπη να διατάξει την κατάργησή της. Έχει το δικαίωμα να τους κάνει απλώς να κόβουν κλήσεις μονάχα για τους Δήμους, όπως είναι στο εξωτερικό. Και ήδη στην Ελλάδα μέσα έστειλε από 1η Δεκεμβρίου τον εισαγγελέα Σέγγεν. Έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, που επεμβαίνει πλέον για τα ευρωπαϊκά, όποιος παραβαίνει τις συνθήκες. Και σας λέω, δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να δώσει μια άλλη εντολή, επειδή είναι η οικονομική κοινότητα, να μας δώσει μια εντολή ότι καταργείται η Κυριακή κυνεργάσιμη ημέρα. Εμείς αδίκητε και αυτό στο Ευαγγέλιο. Αυτοί, λόγω του ότι θέλουν να συλλέγουν χρήματα, και όπως ξέρετε ότι στην Ελλάδα μέσα διοικεί κάποιος Λαμπράκης, διοικεί κάποιος Κόκαλης, διοικεί κάποιος Μπόμπολας, που είναι κάποια μεγάλα συμφέροντα τα οποία στηρίζουν κάθε φορά κάποιες καταστάσεις, έτσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιοι κρύβονται από πίσω και κάποιοι στηρίζουν κάποιους με οικονομικό όφελος. Αυτοί λοιπόν, αν δουν ότι έχουν οικονομικό όφελος, να καταργηθεί. Τα πάντα, πατέρα Νεκτάρη, είναι οικονομικά, πιστεύετε, στη σημερινή εποχή που ζούμε. Πες, μην πάρουμε μόνο για τις συνθήκες. Αυτοί που κρύβονται από πίσω, τα πάντα τα μεταφράζουν τα οικονομικά συμφέροντα. Λέτε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει πλέον και έχουν καταστραταγηθεί κάθε ιδεολογία. Άρα λοιπόν, η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας του πολίτη πάει περίπατο. Έχει πάει περίπατο. Μάλιστα. Σίγουρα. Έχει πάει περίπατο. Διότι, σας λέω, αν δώσει εντολή ότι καταργείται η μέρα Κυριακή και γίνεται εργάσιμη, με προστατεύει εμένα να βγω και να πω ότι εμένα το Ευαγγέλιο μου λέει ότι δεν μπορώ να εργάζομαι υποχρεωτικά την Κυριακή. Πού με προστατεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο? Δεν υπάρχει τέτοια προστασία. Να με αναγκάσει να δουλεύω. Δεν υπάρχει καν νόμος ακόμα. Δηλαδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίσταται, να το πούμε έτσι, σαν σύνταγμα, κράτος, αλλά δεν έχει σύνταγμα, δεν έχει νόμους. Δεν υπάρχει. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθορίζει και δίνει εντολές και δίνει, κάνει συνθήκες, κάνει συμβάσεις κλπ. Κυρώνει και επικυρώνει κλπ. Αλλά δεν υπάρχει σύνταγμα, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως υπάρχει στην Αγγλία, το Σύνταγμα της Αγγλίας, στη Γερμανία, το Σύνταγμα της Γερμανίας κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το σύνταγμα της ή θα έρθει εκ των υστέρων, αφού έχουν τεθεί οι υποδομές και βάσεις. Οι νόμοι, όπως λέει ο πατέρας Νεκτάριος. Μάλιστα. Κάνει βάση την υπογραφή της. Προς επίρρωση αυτών των λεγόμενων του πατρός Νεκταρίου, εδώ υπάρχει στην εφημερίδα Σεπτέμβριο του 1997, ετοιμάζουν εισαγωγή δημοτικών συμβούλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
Λοιπόν, το είχαμε δει και το είχαμε αναλύσει. Βεβαίως. Απλώς να το υπενθυμίσω λιγάκι. Ναι. Εχθές τελείωσε και ο διαγωνισμός των υποψηφίων για κάποιες θέσεις, 2.000 θέσεις περίπου στο δημόσιο. Τους έχουν πάρει αυτούς, πατέρα. Ναι, βέβαια. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό είναι δεδομένο, σίγουρα. Άλλο θέλω να πω. Πατέρα, μάλιστα, τους έχουν πάρει αυτούς. Σίγουρα, όχι, άλλο θέλω να καταλήξω. Ότι υπήρχε ένας όρος μέσα στον διαγωνισμό που έλεγε ότι μπορούν να δώσουν εξετάσεις ακόμα και μη Έλληνες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια από την Ευρώπη. Δηλαδή αρχίζουν πλέον σιγά σιγά σε όλους τους τομείς. Η συνθήκη Σέγγεν νομίζω ότι θέλει ανοιχτά σύνορα, δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ναι, αλλά το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όμως. Να πάμε σε γραμμές να απαντήσετε, πατέρα Νεκτάρη, για πατέρα Μάξιμε. 9.37.000 για τα υπόλοιπα λεπτά, βεβαίως θα είναι εδώ για περίπου ακόμα 20-25 λεπτά. Τόσο ο πατήρ Νεκτάριος, ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που έχω χαρά που τον φιλοξενώ και δεν θα είναι η μοναδική φορά, έτσι, σας δεσμεύω όπου λέω συνήθως. Και βεβαίως ο πατήρ Μάξιμος, ο φίλος, ο οποίος είναι πάντα εδώ κοντά μας. Και είναι το μοναστήρι με τις 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Έτσι. Αυτό που καταργήσανε εκείνοι, τα ιδεώδη, τα εθνικά μας ιδεώδη, τα καταργήσανε και μας στρέψαν προς κάπου αλλού. Και ενώ θα έπρεπε ο λαός να έχει οράματα, δεν έχει οράματα. Να μιλήσουμε αμέσως μετά για τα οράματα του λαού που, όπως είπατε εσείς, όχι μόνο δεν έχει, έχω την εντύπωση ότι του τα έχουν πνίξει. Του τα έχουν πνίξει, κύριε. 9.37.000 και να πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Αν η συνθήκη Σέγγεν επιπλήττει το ελληνικό κράτος. Επιπλήττει, είπατε. Ναι. Ωραία, θα σας απαντήσω και τι εννοείτε, και πατήρ Νεκτάρη. Τι εννοείτε, αγαπητέ μου κύριε. Αν προσπαθούν να το καταρρεύσουν, να το διαλύσουν. Μάλιστα. Ναι, σας ευχαριστώ που πήρατε. Θέλετε να πάρουμε και άλλες γραμμές και να κρατήσετε σημειώσεις. Ναι. Έχουμε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κοντονή. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα ήθελα να κάνω διάλογο με τους σεβάσμιους Αγίους. Είναι εδώ και σας ακούν. Αν θέλετε να κάνετε διάλογο μπορείτε, αλλά αρκεί να μην γίνει μεγάλος ο διάλογος ώστε να μπορέσουν και άλλοι τηλεθεατές να... Άμα είναι σωστό να γίνει μεγάλος, γιατί να τον περικόψουμε. Λοιπόν, σας ακούμε μου, λοιπόν. Σας λέει, ακούμε. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η συνθήκη Σέγγεν ερευνάει τα οικονομικά, τα σεξουαλικά κτλ. Μα εδώ οι εφημερίδες γράφουν για τα σεξουαλικά της Εκκλησίας. Και κανείς δεν πειράζεται. Τι μας νοιάζει τώρα που η Σέγγεν μυστικά θα τα κρατάει. Δεύτερον, λέει ότι καταργεί, ίσως πει ότι την Κυριακή που είναι εργάσιμη, καταργεί τον νόμο του Αγίου Ευαγγελίου. Συγγνώμη, δηλαδή θα ρωτήσει η εξουσία όταν θα βγει ο Καρατζαφέρης αύριο πρωθυπουργός, θέλετε Σάββατο ή Κυριακή να δουλεύουμε. Ο κάθε θρησκευόμενος, εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος, επιτρέψτε μου, εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αν θέλω λοιπόν θα πάω στην εκκλησία μου ή θα πάω στη δουλειά. Και τρίτον, ξέρετε ότι όλοι τα βάζουμε με την κυβέρνηση, είτε του Μητσοτάκη είτε του Σιμίτη κτλ. Ξέρετε ότι τις κυβερνήσεις τις διορίζει η θρησκεία, γιατί πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ ο λαός δίνει εξουσία 50, 40 ή 70% και τελικά σκύβουν όλοι και παίρνουν τις ευλογίες σε εισαγωγικά αυτό της εκκλησίας. Άρα λοιπόν η θρησκεία τι φοβάται, ότι χάνει την εξουσία? Και κάτι ακόμη, το Σύνταγμα το έχετε διαβάσει προφανώς, γιατί είστε πολιτικό άτομο και ανοιχτό μυαλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν, επιτρέψτε μου, γιατί αυτά είναι βαθιά πράγματα. Εγώ σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούστε με, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να μου απαντήσουν οι σεβάσμοι γέροντες πριν κλείσω. Εάν θέσετε 100 ερωτήματα, πώς σας απαντήσω? Σας παρακαλώ, δεν έχουμε το ύφος σας. Και κάτι ακόμη. Το Σύνταγμα είναι δυνατόν? Εγώ Έλληνας πολίτης, χριστιανός ορθόδοξος 50 χρόνια. Είναι με το ζόρι βεβαίως, γιατί εγώ θα ήθελα να είμαι βουδιστής. Έλλην πολίτης, αλλά βουδιστής όμως. Λοιπόν, ή άθεο, άθρησκος. Ναι, να πιστεύω στον Θεό, αλλά να είμαι άθρηκο, να μην είμαι καθολικό. Να μην είμαι ορθόδοξο, με έκανε ο πατέρα μου με το ζόρι ορθόδοξο και μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα οι σεβάσμοι γέροντες. Το σεβάσμι σε εισαγωγικά και το γέροντα. Όχι, δεν το δέχομαι. Αυτό σας παρακαλώ να διαγραφούν το εισαγωγικά. Είναι όντως σεβάσμι, είναι όντως αγιορείτες, είναι όντως ιερείς οι οποίοι αγωνίζονται για τη θρησκεία. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν διαφωνώ με τον κύριο. Ναι. Σε κανένα σημείο. Αλλά απλούστατα αυτά ακριβώς που ζητάει και εκείνος, ζητάμε τα ίδια κι εμείς, να κατοχυρωθούν. Γιατί αν ήμουν βουδιστής και ο βουδιστής της Ελλάδος, ο Έλλην βουδιστής, δεν κατοχυρώνεται και εκείνος κινδυνεύει η θρησκεία του. Όταν ζητάμε
να γίνει, να θεσπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατοχυρωθεί η θρησκευτική ελευθερία, δεν μιλάμε περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μιλάμε βασικώς περί της θρησκευτικής ελευθερίας. Ό,τι και να είναι ο άλλος, έχει το δικαίωμα να είναι αυτό που είναι. Μα θέλει να είναι καθολικός. Αυτό που πιστεύει. Αυτό που δηλαδή, πιστεύει. Δεν το οποίο δεν το παίρνει το κανείς. Οποίο οι συνθήκες. Ή το καταργεί κανείς. Το οποίο οι συνθήκες του Μάστριχ και του Άμστερνταμ δεν τα σέβονται. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένας λόγος περί σεβασμού. Και γι' αυτό το Άγιον Όρος φοβάται. Ότι εδώ σου λέει, εμείς το Άγιον Όρος είναι Ορθόδοξοι. Μπορεί να ήταν Βουδιστές, δεν μας ενοχλεί τι είναι. Έχουμε ένα καθεστώς σου λέει. Δηλαδή είναι άβατον το Άγιον Όρος. Σεβαστείτε το, παρακαλούμε. Είναι 2.000 έτη. Σεβαστείτε το. Σεβαστείτε έγινε αυτό. Αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Και τι δεν πέρασε. Γιατί δεν υπάρχει ένας όρος. Παραδώσαμε την εξουσία στη Βασίλισσα ανεφόρων και εκείνη τώρα νομοθετεί. Πού νομίζετε ότι βρίσκουν το δικαίωμα οι Ευρωπαίοι και λέει θάψτε τώρα τα πορτοκάλια. Θάψτε τώρα τα καπνά. Κάψτε τα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ θέλω εκείνο. Απλώς εντέλλονται εκείνοι. Και είναι κάπως γελίο, αλλά θα το ρίξω λιγάκι το επίπεδο αφού το ρίχνει και η κυβέρνηση. Όταν μας μιλάει για το κοκορέτσι, πού βρήκε το δικαίωμα η ΕΟΚ, η Ενωμένη Ευρώπη, να μας λέει αν θα τρώμε σηκωτάκια, αντεράκια ή οτιδήποτε. Θα ρυθμίζει και τα του φαγητού μας, άρα έχει μέχρι τέτοιο δικαίωμα να ρυθμίζει και τα του φαγητού μας. Άρα έχει πάρει πλήρη την εξουσία και μάλιστα ανεφόρων. Και έρχεται εκ των υστέρων, επειδή φαίνεται επενέβηκε η ελληνική κυβέρνηση και διαμαρτυρήθηκε, και λέει για την Ελλάδα κάνουμε εξαίρεση, μπορείτε να τρώτε κοκορέτσι. Μαστιεύονται. Δηλαδή ρυθμίζουν πότε θα τρώμε. Μου θυμίζει ο Μουσάκας που λένε όταν έρχονται. Ακριβώς. Δηλαδή θα μας ρυθμίζουν και το ζήτημα είναι ποιος έδωσε αυτή την εξουσία παρακαλώ σε αυτούς τους κυρίους. Δηλαδή πήρε η Βασίλισσα ανεφόρον το σκύπτρο και τώρα νομοθετεί, κάνοντας μάλιστα ζητώντας σαν πρώτο νόμο. Ξέρετε τι να αναλάβω εγώ διοίκηση μέσα εδώ στο κανάλι σας και να γίνω εγώ ο κύριος Καρατζαφέρης, να τον πετάξω με εύσχημο τρόπο, ανεφόρον, να πάρω την εξουσία και το πρώτο που θα κάνω είναι για όλους τους υπαλλήλους του Τελεσίτη θέλω όλες τις πληροφορίες και θέλω, λέει το νομοσχέδιο, θέλω πρώτον φυλετική ή εθνική προέλευση. Επειδή δεν είναι δικά μου, διαβάζω από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, παρακαλώ, για αυτούς που αμφισβητούν. Θέλω φυλετική και εθνική προέλευση των υπαλλήλων του Τελεσίτη, τα πολιτικά τους φρονήματα, τη θρησκευτική τους πεποίθηση, τις φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, τη συμμετοχή τους σε ενώσεις ή σε σωματεία, σε συλλόγους, σε συνδικαστικές οργανώσεις, την υγεία τους, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική τους ζωή, τις ποινικές διώξεις. Αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, πείτε μου, όταν τα ζητήσω εγώ αυτά σαν προϊστάμενό σας άμα γίνω, πού την πάω τη βαλίτσα? Στον πλήρη έλεγχό σας. Στον πλήρη έλεγχό σας. Πάντως, πατέρα Μάξιμε, σέβομαι τα όσα είπε ο πατήρ Νεκτάριος. Έχω όμως δικαίωμα εγώ. Εγώ, ο κάθε εγώ. Έχω δικαίωμα να πιστεύω το Βούδα, όπως πολύ σωστά το είπε και ο πατήρ Νεκτάριος. Νομίζω ότι αυτό έχω είναι... δικαίωμα λοιπόν εγώ να θέλω να δουλέψω την Κυριακή, όπως είπε ο καλός τηλεθεατής πριν από λίγο. Βεβαίως, κοιτάξτε, νομίζω ότι... Αν θέλω να πάω στην εκκλησία θα πάω, αυτό θέλει να πει. Οπωσδήποτε, η ελευθερία και η ελεύθερη επιλογή του καθενός μας σε οτιδήποτε είναι δικό του θέμα, δική του υπόθεση και ο καθένας μπορεί να ενεργεί, μπορεί να πιστεύει και μπορεί να πράττει ό,τι θέλει, αρκεί να μην βλάπτει την ελευθερία του άλλου και να μην καταπατεί κάποιους νόμους, είτε ανθρώπινους είτε νόμους του Θεού. Πατέρα Μάξιμε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Αν επιτρέπετε και διάλογο. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορώ, δηλαδή ο κύριος ζήτησε και λέει εγώ ας είναι εργάσιμη ημέρα, θέλω να πάω στην εκκλησία. Ανεβουδιστεί στον βουδισμό του. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει τη στιγμή που δουλεύει στην Ολυμπιακή και τον έχει υποχρεώσει ή είναι ανοιχτή, είναι δημοτικός υπάλληλος και δουλεύει η δημαρχία και υποχρεούται να πάει, θα πάει η εκκλησία. Δεν τον εμποδίζει αφού την ίδια ώρα τον καλεί η κυβέρνηση να υπηρετήσει το καθήκον του στο κράτος και την ίδια ώρα να πάει στη βουδιστική που είπε ο κύριος, εκκλησία που θέλει. Θα μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα. Σέβεται δι' αυτού του τρόπου το κράτος τη θρησκευτική του ελευθερία. Δεν τη σέβεται. Σίγουρα, Νεκτάριο, όσοι εργάζονται όμως το Ανακυριακές, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, όπως ξέρετε, πατέρα Μάξιμε και πατέρα Μάξιμε. Είναι κατά ανάγκη εκεί. Κατά ανάγκη. Δεν μιλάω για το κατά ανάγκη αυτό το πράγμα. Μιλάω για γενική υποχρεωτικά για όλους. Άλλο το ελεύθερο. Όπως έγινε ο πολιτικός ο γάμος, πατέρα Μάξιμε, έγινε ο πολιτικός ο γάμος, αλλά φέθηκε, ήμασταν κατά του υποχρεωτικού πολιτικού γάμου. Για όσους είναι εντός εκκλησίας,
εθεσπίστη και ο θρησκευτικό. Για όσου θέλουν να είναι εκτό, εθεσπίστη και ο πολιτικό, έτσι είπε η Εκκλησία. Ομοίω έχουμε τώρα, προχθέ με είχαν καλέσει και μίλησα κάπου, για την κάψη των νεκρών. Θα μιλήσουμε αμέσω μετά, να πάρουμε μερικέ γραμμέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό. Ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω. Αμέσω τώρα να πάμε σε πολλέ γραμμέ, μια και περιμένετε αρκετή ώρα. Βλέπετε, οι συνθήκε έγινε, αλλά και οι καλεσμένοι έχουν το λόγο πάντοτε. Και βεβαίως απαντούν στα δικά σας ερωτήματα μέσω του ειλικρινός ημέτερου. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είμαι στον αέρα, Βεβαίως μαζί μιλάμε. Θα ήθελα να μιλήσω και στους δύο γέροντες και ειδικά στον Πάτερ Νεκτάριο, διότι ο Πάτερ Μάξιμος ως πιο νέος είναι πιο αυθόρμητος και ορμητικός. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι η συνθήκη Σέγγεν από συνταγματικής, από τα ανθρώπινα δικαιώματα, από όποια πλευρά και αν το κοιτάξει, είναι κατάπτυστο το κείμενο, κυριολεκτικά. Ακόμα και από μεταφυσικής πλευράς θα το κοιτάξω. Διότι εγώ δεν ξέρω τα δρόμενα μεταφυσικά, άρα λοιπόν μπορώ να έχω ένα δοκατούμενο. Ναι. Όμως εδώ υπάρχει μια συμπαιχνία. Συμπαιχνία όταν λέτε τι εννοείτε. Θα σας πω. Καλύτερα να σας βλέπω μόνο. Να με βλέπετε. Συμπαιχνία από πλευράς κυβερνήσεων. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία συνυπέγραψε, που ο κύριος Χατζαφέρης... Όχι όλοι, έτσι, κοιτάξτε, όχι όλοι. Κύριε Κουντουνή, σας παρακαλώ, τι είπα να πει όχι όλοι. Ο κάθε βουλευτής έχει μια προσωπική αξιοπρέπεια. Εντάξει, κοσμική εξουσία, όλα καλά, καλές καρέκλες. Αν κάποιος διαφωνεί για τόσο σοβαρό θέμα, δεν μπορεί να στέκεται σε μια κυβέρνηση και να είναι ασφαλισμένος λέγοντας ότι εγώ δεν ψήφισα. Για το όνομα του Θεού. Πάει το ένα. Έχουμε το άλλο, το φανάρι, σιωπά. Τι σχέση έχει το φανάρι πλέον με την Εκκλησία της Ελλάδος? Έχουν σχέση ή δεν έχουν τέλει? Διότι το φανάρι κάνει διεθνείς σχέσεις. Διότι το φανάρι συνυπογράφει μαζί με την Καθολική Εκκλησία και σιωπά. Αυτό εννοώ συνυπογράφει. Ναι, δεν το κατάλαβα. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, ιερείς, όπως είναι οι κύριοι που βλέπω εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν ίσως αντιληφθεί όλο το νόημα των πραγμάτων, και το θρησκευτικό αλλά και το πολιτικό, και δημιουργούν κάποιες προϋποθέσεις αντίστασης, οι οποίες βεβαίως είναι παιδιαρόδεις. Δηλαδή, αυτές οι συγκεντρώσεις εδώ πέρα είναι αστείες. Δεν είναι συγκεντρώσεις που θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να είναι σύσσωμος εκεί. Αν είχε αντιληφθεί, ας πούμε, την παγίδα αυτή ολόκληρη. Άρα λοιπόν έχουμε και μία σιωπή, αν θέλετε, από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος, για να μην χαλάσει τη σχέση της με το φανάρι και ίσως με τις πολιτικές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσουν αμέσως τόσο ο πατήρ Νεκτάριος, ο πατέρας Νεκτάριος, όσο και ο πατέρας Μάξιμος σε αυτά που είπατε. Θα πάμε και σε άλλη γραμμή, αν έχουμε, και αμέσως μετά να δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, μαζί μιλούμε. Μαζί μιλούμε, κυρία μου. Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, και καλημέρα και στους σεβασμίους Αγίους Πατέρες που είστε στην εκπομπή σας. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση, να σας απασχολήσω για ένα μόνο λεπτάκι. Θέλω να πω, κύριε Κοντονή, ότι μερικοί κατηγορούν τους Αγίους Πατέρες και όλους όσους ηγούνται αυτή της προσπάθειας για σκοταδισμό. Εγώ φρονώ ότι οι σκοταδιστές είναι όλοι εκείνοι όσοι επιχειρούν να σβήσουν το άσβεστο φως του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, και προς Θεού όχι οι Άγιοι Πατέρες που μάχονται για να διονύσουν την Ορθοδοξία μας και τον Ελληνισμό και να συμβάλλουν στην, αν θέλετε, στην περαιτέρω εξέλιξη των εθνικών και των θρησκευτικών ιδεωδών και δικαιωμάτων μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που δώσατε και επιπροσθέτως να πω το εξής. Μην νομίζετε ότι είμαι κάποιος φανατικός υποστηρικτής της θρησκείας ή των εθνικών ιδεωδών ή ότι ανήκω σε κάποια οργάνωση κλπ. Είμαι ένα νέος άνθρωπος 24 ετών. Φαίνεται από τη φωνή σας ότι είστε νέο παιδί. Στη διάθεσή σας. Και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη αυτή την προσπάθεια. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Έχουμε άλλη μία γραμμή και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς. Έχουμε άλλες γραμμές. 9.37.000. Καλύτερα να δώσουμε απαντήσεις όσα είπαν. Πατέρα Νεκτάρη, εσείς. Θέλω να απαντήσω στον πρώτο κύριο, το οποίο μας ρώτησε αν καταλύεται το κράτος. Ναι. Θα απαντήσω με τα λόγια του κυρίου Μαγκάκη, του τέους Υπουργού Δικαιοσύνης. Υπάρχει μια σειρά ολόκληρη από διατάξεις στη Συμφωνία Σέγγεν με αληθινό κίνδυνο για την πεμπτουσία της δημοκρατίας και για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δηλαδή με τη συνθήκη Σέγγεν καταργείται όντως, πήραν το σκύπτρο ανεφόρων και διατάζουν. Το που είπατε πάρα πολύ ωραίο, το λέει και ο Μαγκάκης. Με την Βασίλισσα. Δεν το λέω εγώ. Το λέει και ο Μαγκάκης. Τι λέτε με το λέει ο Τάκης Παπάς. Φανάρι ελληνικής εκκλησίας. Για το οποίο αναφέρθηκαν πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι γνωστή η φαναριώτικη πολιτική. Είναι γνωστή. Και η διπλωματία είναι φαναριώτικη λόγω του ότι βρίσκονται κάτω από ένα ειδικό καθεστώς.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, ναι, διότι χωρίς αυτό δέχομαι. Να σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ο κάθε πατριάρχης ανοίγματα και ό,τι θέλει, έτσι. Δεν τα εγκρίνουμε τώρα, ό,τι θέλει. Πάντοτε να υπάρχουν κάποιοι όροι που κινούνται κάποιοι. Δηλαδή, και εμείς και εκείνοι και όλοι μας. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αφού ο Παντενεκτάριος θέλει να σταματήσει εκεί, εγώ θέλω να το προχωρήσω λίγο περισσότερο και να πω ότι αυτά τα ανοίγματα τα οποία κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το φανάρι ο εκάστοτε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι τελείως απαράδεκτα εξ απόψεως εκκλησιαστικής και ορθοδόξου απόψεως, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και οι παπικοί και πολύ περισσότερο... Μήπως έτσι ρίχνετε λάδι στη φωτιά όμως περισσότερο λάδι... Τι εννοείται ακριβώς δεν ξέρω εγώ, σε αυτή τη διαμάχη στην οποία δεν ήθελε να αναφερθεί προηγουμένως ο... Όχι, είμαι υποχρεωμένος να πω την αλήθεια στον ελληνικό λαό και στον που μας ακούνε, διότι δεν μπορούμε να ευλογούμε και να επικροτούμε όλα όσα κάνει ο εκάστοτε Πατριάρχης. Αυτές οι σχέσεις, οι συμπροσευχές και οι συλλειτουργίες, σε εισαγωγικά λέξη λειτουργίες που έχει κατά καιρούς το φανάριο, εκάστοτε Πατριάρχης, εκάστοτε επίσκοποι του φαναρίου με τους παπικούς, με τους προτεστάτες και με τους πάσης φύσεως αιρετικούς, είναι τελείως απαράδεκτα και αντικανονικά. Το κατάλαβα. Είπαν πολλοί τηλεθεατές, αναφέρθηκαν, πατέρα Νεκτάριε, στο εξής, ότι δεν βλέπουν τα δικά τους οι ιερείς. Καθότι οι παπάδες πρώτα ευλογούν τα γένια. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι και σε άλλες εκπομπές τα έχουμε πει έξω από τα δόντια το θέμα αυτό. Και έχουμε πει όμως και τον πατέρα Νεκτάριο. Σε μισό λεπτό έχω τελειώσει και δίνω το λόγο στον πατέρα Νεκτάριο. Και έχουμε πει ότι όντως δεν καλύπτουμε εμείς κανένα. Υπάρχουν σε όλες τις τάξεις υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, έτσι υπάρχουν και, και στον κλήρο και στους ιερείς και στους μοναχούς. Υπάρχουν και οι κακοί και οι ανάξιοι, κληρικοί και οι μοναχοί και οι διαβεβλημένοι. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αμφισβητήσαμε ποτέ. Όταν μέσα στους 12 Αποστόλους ο ένας βγήκε Ιούδας, προδότης, κλέφτης, έκλεβε, λέει, το Ευαγγέλιο, το ταμείο της αδελφότητας. Έχουμε και πρόσφατο γεγονός. Ίνγκαρ κλέφτης. Βεβαίως, στα Τέμπη. Έτσι λοιπόν δεν μας κάνει καμία εντύπωση αν μέσα στους 12 βρέθηκε ο ένας Ιούδας στους 10.000 κληρικούς ή στους 12.000 πόσοι είμαστε οι κληρικοί της Ελλάδος. Πόσοι Ιούδες θα παρουσιαστούν? Ίσως και λίγα έρχονται στην επιφάνεια. Ίσως να υπάρχουν ακόμα περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν ακολουθούμε τον Ιούδα. Θα πρέπει να ακολουθούμε τους καλούς. Τους ακολουθούμε όμως. Είναι ακριβώς είναι στη διάκρισή μας. Αυτό έχει σημασία αν τους ακολουθούμε. Πιστεύω ότι τα πρόβατα, λέει, αυτή τη στιγμή εδώ κοιτάτε, ομιλούμε τόση ώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα δικά μου ενδιαφέρομαι. Εγώ είμαι μέσα στο μοναστήρι και δεν κινδυνεύω. Είμαι μέσα στο μοναστήρι μου και δεν κινδυνεύω. Όταν μιλάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν μιλάω ότι έρχονται εντολές και θάβουν οι άνθρωποι τα πορτοκάλια τους, όταν λέω ότι κινδυνεύει η δημοκρατία, τα ροδάκινα, τα όλα. Πάντα, τα πάντα. Όταν οι άνθρωποι ζητούν χρήματα, ακούμε, πατέρα, όταν βγαίνουν οι καθηγητές στους δρόμους, μισό λεπτούλη, ναι. Όταν βγαίνουν οι καθηγητές στους δρόμους, όταν βγαίνουν σήμερα, οι αστυνομικοί, οι λιμενεργάτες και σηκώνει η κυβέρνηση τα χέρια και λέει: έχω κοινοτικές εντολές, δεν μπορώ να προχωρήσω. Ρώτα τι λένε. Έρχεται ένα φάξ από την Ευρώπη και πειθαρχούν και κάθονται σούζα. Πού το βρήκαν αυτό το δικαίωμα? Το έδωσε ο βασιλιάς, η κυβέρνηση που ήταν βασιλιάς, το έδωσε στη βασίλισσα την Ευρώπη. Μάλιστα. Και γι' αυτό πλέον διατάζουν. Και θα έπρεπε οι πολιτικοί μας να έχουν κατέβει κάτω και να μην είναι οι παπάδες να ηγούνται και να τρέχουν μπροστά. Αλλά εδώ δεν με επιτρέψετε να πω, αφού ακούσουμε πρώτα από τον πατέρα Μάξιμο, αυτό το άκουσμα. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από την ταπεινότητά μου για τη συνθήκη Σέγγεν. Είναι πρόσφατο και έχει γραφτεί ακριβώς, περιλαμβάνει. Και το τραγουδάτε κιόλας. Και το τραγουδάνε, η φωνή είναι της ταπεινότητός μου και η μουσική και η στίχη σχεδόν. Α, θαυμάσια. Θέλω να ρωτήσω, πατέρα Νεκτάρη, μιας και σας βρήκα και να σας παρακαλέσω να είστε και σε άλλη εκπομπή. Αν με καλέσετε, ευχαρίστω. Δεκτών. Δηλαδή μόνο τον πατέρα Νεκτάρη. Όχι. Φαίνεται εσάς σας έχει πιο πολλές φορές. Και τον πατέρα Μάξιμο. Βεβαίως και ξέρει την αγάπη που την έχω. Δεδομένη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί άργησε η ελληνική εκκλησία να πάρει θέση? Άργησε και πάρα πολύ, μάλιστα. Πάρα πολύ. Το τονίζω αυτό, διότι ενώ είχε ορίσει και είστε εκ των υστέρων, μετά από πολλούς αγώνες και κόπους δικούς μας και των πιστών όλων όσων αγωνίστηκαν για τη συνθήκη Σέγγεν, άργησε πολύ να έρθει και να πάρει μέρος, αλλά και όταν ήρθε και κατά κάποιο τρόπο πήρε τη σκυτάλη, από τον Ιούλιο
που όρισε επιτροπή, πενταμελή επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα από καθηγητές πανεπιστημίων κλπ. Κλπ. Επισκόπους, μόλις πριν μια εβδομάδα κατέθεσε το πόρισμά της η επιτροπή, δηλαδή μετά από 4 μήνες σχεδόν, ας πούμε. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες, με αυτό που το οποίο θα πω, πιστεύω ότι θα καταλάβουν πλήρως το γιατί η Εκκλησία έχει αργήσει. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Πρεβέζης, του κυρίου Μελετίου, στη σελίδα 39. Σας το διαβάζω. Οι χριστιανοί... Ναι, το βιβλίο το οποίο κρατάω στα χέρια μου εγώ αυτή τη στιγμή, ναι, εσείς μπορείτε να διαβάσετε. Οι χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση, μας συγκρίνει εμάς με τη Σοβιετική Ένωση, αναγνώριζαν το καθεστώς, αναγνώριζαν τους εκπροσώπους του. Δηλαδή εδώ μας λέει ο Άγιος Πρεβέζης ότι οι χριστιανοί στη Ρωσία αναγνώρισαν το κομμουνιστικό καθεστώς, αναγνώρισαν τους εκπροσώπους τους σαν τους νόμιμους πολιτικούς άρχοντές τους. Σελίδα 40 έχω πει τώρα. Μάλιστα. Είμαι στη δεύτερη γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Και υπάκουαν σε αυτούς. Υπάκουαν δηλαδή στο κομμουνιστικό καθεστώς. Και προσευχόντουσαν για αυτούς. Και έπαιρναν τα διαβατήρια και τις ταυτότητές τους με τα σύμβολα του Σοβιετικού κράτους. Αστέρι και σφυροδρέπανο. Και πηγαίνω στο 4 ακριβώς, λίγο πιο παρακάτω, και που λέει «Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς την εποχή του Αντιχρίστου». Δηλαδή τι να κάνουμε? Μάλιστα. Να αναγνωρίσουμε το καθεστώς του Αντιχρίστου, να υπακούμε εις αυτόν, να πάρουμε ό,τι έγγραφα μας δίνει. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε εδώ ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως μελέτησε το γράφει, ναι, αυτό. Με ρωτήσετε γιατί καθυστερεί μια απόφαση. Δεν... Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε ότι λέει ότι οι χριστιανοί στη Ρωσία πήραν και τις ταυτότητες και εσύ είχαν το σφυροδρέπανο επάνω. Είναι σαν να λέει σε εμάς, ας έχει το 666, αν και δεν αναμίξαμε συζήτησή μας το 666. Ναι. Νομίζω ότι έχει φύγει πλέον το 666, ναι, ίσως έχει μπει κάποιος άλλος αριθμός. Λοιπόν, δεν έχει μπει, όχι, είναι το ίδιο. Το αφήναμε σε δεύτερη μοίρα. Λειτουργεί το EAN 13, το σύστημα EAN 13 στην πληροφορική, που λειτουργεί με το barcode με το 666. Λοιπόν, εμείς τι φωνάζουμε, γι' αυτό λέμε είτε οι ταυτότητες, αφού λειτουργούν με το barcode system, το γραμματό σύστημα, ή με το microchip. Αυτό που μπαίνει μέσα. Όπου μπορούν να γίνουν συλλογή πληροφοριών. Εδώ είναι κατά γεγονότα. Ναι, γεγονότα της 9ης-6ης που έσπασε ο κλειός των αστυνομικών από το πλήθος του λαού. Λοιπόν, που ήταν εκεί και όχι από 200 τραγωνιά. Ναι, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να πούσω το διατάφτα, θα σας το δώσω εγώ, ναι, αμέσως μετά. Όταν λοιπόν, επειδή κάνατε την ερώτηση τι έκανε η Εκκλησία. Ναι. Όταν λοιπόν δίνει στο δικαίωμα μέσα στο μικροτσίπ να με φακελώνει, να με φακελώνει, και ο Μητροπολίτης εδώ λέει πάρτε και ταυτότητες και σφακελωνόσαστε και να υπακούετε στο κράτος, αυτό προτρέπει τους χριστιανούς, και είναι ένας Μητροπολίτης και δεν τον έχει καλέσει αμέσως η Σύνοδο σε απολογία που έπρεπε αμέσως να κληθεί, διότι συνταυτίζεται με την γραμμή του κράτους. Εδώ είναι που με χτυπάνε τα ΜΑΤ, ναι, ναι. Δεν βλέπετε όλο το ράσο μου γεμάτο από την καπνογόνα βόβα. Μάλιστα. Για το θέμα υπάρχει αυτό, συνταυτισμός λοιπόν. Ναι, για το θέμα έπρεπε... αυτό που είπατε, θα καλέσω, θα προσπαθήσω να βρω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, να πάρω την άποψή του. Μα την έχει γραμμένη. Ναι. Για ποιο λόγο το έγραψε? Αυτό θέλω να ακούσω. Το έγραψε για να παραπλανήσει, το λέω ευθαρσώς, στον ελληνικό λαό. Μήπως είναι σκληρές κουβέντες? Όχι, έχω κάνει ήδη 3 εκπομπές στην τηλετόρα, στην εκπομπή μου Φωνή Πατροκοσμά που είναι κάθε Τρίτη 6 και 4 με 7 η ώρα. Έχω κάνει, πρώτος ξεκίνησα το θέμα αυτό τηλεοπτικά και ήδη από ό,τι πληροφορούμε ο Σεβασμιότατος προχωράει σε μηνύσεις εναντίον μου. Αλλά επιμένω ευθαρσώς και το ξαναλέω, ναι, για άλλη μια φορά. Επειδή όμως είναι σκληρές οι κουβέντες και επειδή δεν έχουμε την άποψή του, δεν έχω κανένα ενδιασμό. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε την άποψή του και αμέσως μετά. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, το διατάφτα με εσάς, πατέρα Νεκτάρια. Το διατάφτα με είναι. Με τη πολύ ωραία εκκλησία που έχετε εκεί, με τα σήμαντρα. Δεν το δείξατε όμως. Θα το δείξουμε αμέσως τώρα. Θα παρακαλέσω εδώ τον φίλο μου τον κύριο Πανόπουλο και την Ιφηγένεια τη Γασπαρινά του να δείξουν την πολύ όμορφη εκκλησία εδώ και να ευχαριστήσω για το βιβλίο που μου χαρίσατε. Έχει... Να το βάρουμε, έχει λίγο, γυαλίζει λίγα, για να το βάρουμε λίγο πιο ροξά. Εκεί καλά είναι, όλη αυτό ωραία. Είναι το καμπαναριό. Το καμπαναριό. 400 σήμαντρα, 62 καμπάνες. Έτσι. Και βεβαίως είναι αυτή εδώ η εκκλησία, το μοναστήρι. Ναι, από ψηλά. Από ψηλά. Από ψηλά. Ναι.
Πού βρίσκεται βέβαια αυτό. Το Τρίκορφο έξω, έξω από την Αύπαχτο. Έξω από την 12 χιλιόμετρα έξω από την Αύπαχτο. Λοιπόν, το διατάφτα. Επειδή λοιπόν κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και επειδή η Σέγγεν κάνει συλλογή πληροφοριών με μικροτσίπ. Τη συλλογή πληροφοριών γίνεται με μικροτσίπ ή με το γραμματό σύστημα. Γι' αυτό εγώ προτρέπω ευθαρσώς και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει και η Ιερά Σύνοδος. Οποιοδήποτε κρατικό έγγραφο, προσέξτε με τι λέω, κρατικό προσωπικό έγγραφο, είτε είναι της εφορίας, είτε είναι της υγείας, είτε είναι η ταυτότητα, οι χριστιανοί και οι Έλληνες, όχι οι χριστιανοί, γιατί εδώ κινδυνεύει η Ελλάδα, οι Έλληνες υπήκοοι, είτε καθολικοί, είτε βουδιστές, είτε Ιεχωβάδες, είτε Ορθόδοξοι, να μην παραλάβουν οποιοδήποτε κρατικό έγγραφο, υπάρχει μικροτσίπ ή ΕΚΑΜ, οι γραμμούλες επάνω, ναι, διότι, αυτό. Διότι, διότι φακελώνεται η προσωπική του ζωή. Ακόμα μου έλεγαν ότι και με τις κάρτες από την τράπεζα μπορεί να είσαι φακελωμένος. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε την απάντηση να μην πάρουν τίποτα από όλα αυτά οι Έλληνες υπήκοοι, διότι μόνον έτσι ανατρέπεται η συνθήκη Σέγγεν. Αυτό λέει και ο Τάκης Παπάς, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ότι πρέπει, ναι, πρέπει η κοινωνία να σταματήσει να μένει αδρανής και ψυχρή. Πρέπει να αρχίσει να αντιδρά. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και βεβαίως να σας δεσμεύσω, έτσι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μία εκπομπή. Πατέρα Μάξιμο, το αναλαμβάνετε εσείς, για την καύση των νεκρών. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, έτσι, να πω δύο λόγια για να κλείσω. Ένα λεπτάκι μόνο, βεβαίως, γιατί έχω να δείξω λοιπόν, και τις εφημερίδες. Εδώ είναι ένα γκάλωπ από τα νέα Δευτέρα 14 Ιουλίου που λέει ότι η γνώμη για τη συνθήκη Σέγγεν 47,6% κατά τη συνθήκη Σέγγεν του ελληνικού λαού. Ναι, ναι, ναι. Μόνο 17,9% υπέρ. Δεν απαντώ, είναι 5,2%. Δεν απαντώ και δεν γνωρίζω 29,3%. Μάλιστα. Λοιπόν, μία είδηση να βγάλω στον αέρα. Βεβαίως. Μία στατιστική που έκανε η Μητρόπολη Δημητριάδος αναφέρει ότι περίπου τα 4 εκατομμύρια Έλληνες αρνούνται να πάρουν οτιδήποτε είναι ηλεκτρονικό και προέρχεται από το κράτος. Αφαιρέστε από τη Βασίλισσα το σκύπτρο και τη σφραγίδα πριν να είναι αργά. Πατέρα Νεκτάριε, Μουλατσιώτη, σας ευχαριστώ που ήρθατε και βεβαίως ήταν χαρά σε μένα να σας φιλοξενήσω. Το μήνυμά μου το τελευταίο, σε μισό λεπτό. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό και σε όλους εκείνους, μάλλον σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν με τη βία και με το στανιό τη συνθήκη Σέγγεν, ότι δεν θα περάσει. Όπως μέχρι τώρα αντισταθήκαμε με τη βοήθεια του Θεού και με πάρα πολλούς αδελφούς εν Χριστώ και όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων και θρησκευτικών πεπιθήσεων, έτσι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας πιο δυναμική, πιο στεναρή. Με λίγα λόγια, όχι στη συνθήκη Σέγγεν. Και μάλιστα, θα συνεχίσει ο αγώνας, θα το δουν πολύ καλά και θα καταλάβουν τι εστί. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας να δούμε μαζί τις για τις εφημερίδες. Αμέσως τώρα θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Αθλητική ηχό, φωτιά 89-71, Ράντζα 28 και Σκοτ 25, μέσα στο παγωμένο Κίεβο έλειωσαν την Μπούντεν Βίγγεν.